σας. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Από ό,τι βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και είναι, πιστεύω και ελπίζω, προς το καλύτερο. Έχουμε νέο background. Το έκανα έτσι λίγο γιατί ήθελα να σταματήσω να έχω αυτό το χαζό, το ασημί από πίσω το πανί. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει, προτιμάτε το πανί. Δεν ξέρω, δηλαδή προφανώς θα κάνω ό,τι αρέσει εσάς. Το δεύτερο πιο συγκλονιστικό εντασιολογικό νέο είναι ότι πλέον είμαι ξανθιά. Από ό,τι πολύ καλά έχετε καταλάβει, πήγα με πολύ διαφορετικές προσδοκίες. Νόμιζα ότι το μαλλί μου θα χρειαστεί να το ζωρίσω πάρα πολύ, ούτως ώστε να φτάσει σε μια τόσο ανοιχτή βάση, δηλαδή σχεδόν να ασπρίζει. Τελικά, άμα πηγαίνεις σε άτομα που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, όχι μόνο σου πετυχαίνουν το χρώμα που θέλεις, αλλά σου κρατάνε τα μαλλιά σου και ασφαλή. Λοιπόν, προφανώς τα μαλλιά μου έχουν γίνει με ντεκαπάζ. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξουν με άλλον τρόπο. Τα μαλλιά μου είναι υγιέστατα. Φυσικά έχουν ταλαιπωρηθεί, δεν θα γυρίσω να πω ότι κάναμε και θαύματα. Πάντα ταλαιπωρείται το μαλλί με μια τέτοια διαδικασία. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ουσιαστικά, από ό,τι βλέπετε κιόλας και πώς γυαλίζει κτλ., νομίζω ότι είστε κι εσείς σε θέση να καταλάβετε ότι η ζημιά που έγινε δεν ήταν μεγάλη, σχεδόν ανύπαρκτη δηλαδή. Οπότε τι καλύτερο από το να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις χωρίς ιδιαίτερα κακές συνέπειες. Αυτό ήταν το mini update από τη δική μου τη μεριά. Τώρα, να πάμε στο βίντεο. Το βίντεο έχει να κάνει με τα μαλλιά. Θα σας πω τι ακριβώς έκανα για να ξεβάψω τα μαλλιά μου όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε όταν θα πάω τελικά στο κομμωτήριο, η κομμώτρια να είναι σε θέση να καταλάβει ποια σημεία χρειάζονται τι. Αρχικά, όταν θες να ξεβάψεις το μαλλί σου, και όταν λέω ξεβάψεις εννοώ να βγάλεις όσο περισσότερο περιττό χρώμα γίνεται, δεν πρόκειται το μαλλί να έρθει στην ακριβώς προηγούμενη κατάσταση. Για να εξηγούμαστε, για να μην νομίζετε ότι εγώ εδώ πέρα θα σας πουλήσω παπάδες και θα σας πω ναι, θα κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και το μαλλί σας θα βγει το φυσικό σας από κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ξεβράσουμε πολλά τα περιτά, ώστε να έχουμε ένα πιο καθαρό καμβά για να μπορέσουμε μετά από πάνω να δουλέψουμε με το νέο χρώμα. Τι κάνεις για να ξεβάψεις λοιπόν τα μαλλιά? Τα μαλλιά σου τα ξεβάφεις με διαδικασίες τις οποίες δεν κάνεις όταν θέλεις να διατηρήσεις το χρώμα. Δηλαδή κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Παράδειγμα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι περισσότερες ότι, ας πούμε, τα κόκκινα μαλλιά, για να μπορέσουν να διατηρηθούν περισσότερο και γενικά τα βαμμένα μαλλιά, είναι καλό να τα λούζουμε με κρύο νερό. Οπότε τι κάνουμε? Λουζόμαστε με ζεστό νερό, ανοίγουν τα λεπιά της τρίχας, φεύγει το χρώμα. Δεύτερο και κυριότερο στοιχείο που έκανα εγώ προσωπικά, και η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα πουθενά, απλά μου ήρθε μια φλασιά και το έκανα και δούλεψε τρομερά. Ενώ λουζόμουν και δεν έβγαζα πλέον κόκκινο χρώμα, γιατί χρησιμοποιούσα ενυδατικά σαπουάν κτλ., λέω θα δοκιμάσω πράσινο σαπούνι. Το πράσινο σαπούνι είναι ένα πάρα πολύ σκληρό καθαριστικό, καθαρίζει πάρα πολύ καλά, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το βάζεις και τρίζεις μετά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στο λουτρό εκείνη την ημέρα, στο μπάνιο μου. Ήταν σαν να πρωταγωνιστώ στο Ψυχό, που σημαίνει ότι έφυγε πάρα μα πάρα πολύ χρώμα. Και σε συνδυασμό με το πράσινο σαπούνι χρησιμοποιούσα για να μην είναι πάρα πολύ τραχή στο ξεύγαλμα τα σαμπουάν τα οποία είναι τύπου για την πιτηρίδα, Head & Shoulders, Ultrex κτλ. Αυτά τα προϊόντα είναι επίσης πάρα πολύ ισχυρά, με την έννοια ότι έχουν πολύ έντονα καθαριστικά συστατικά και ουσιαστικά ανοίγουν τα λεπτά της τρίχας. Οπότε αυτό όμως, επειδή είναι σαμπουάν, έχει μέσα γλυκερίνη, δεν ξέρω τι έχει τέλος πάντων, βοηθούσε στο να μαλακώσουν λίγο τα μαλλιά μου για να περάσω μετά στη μάσκα. Αφού λοιπόν έβλεπα αποτελέσματα και συνέχιζα όλη αυτή τη διαδικασία, έκανα και μία ακόμη προσπάθεια φιλότιμη να αφαιρέσω ακόμα πιο πολύ χρώμα και διάβασα από πάρα πολλές πηγές ότι βοηθάει πάρα πολύ η βιταμίνη C. Όχι αυτές που είναι αναβράσουσες, αλλά οι ταμπλέτες. Οπότε πήγα σε ένα φαρμακείο και πήρα βιταμίνη C. Πήρα από τη Lens, είναι αυτές εδώ πέρα. Έβαλα περίπου στις 20 ταμπλέτες σε ένα σελοφάν και με το σφυρί τις έκανα σκόνη. Θέλει να γίνουν σκόνη, δεν πρέπει να έχουν μία κουκίδα.
Οπότε εκεί λίγο θα ταράξεις τους γείτονες με το σφυρί, αλλά σώψετε, θέλουμε να ξεβάψουμε τα μαλλιά, οπότε θα κάνουν λίγο υπομονή. Οπότε έκανα λοιπόν σκόνη τις ταμπλέτες και έβαλα μέσα σαμπουάν, έβαλα το Head & Shoulders. Τα ανακάτεψα, έκανα μια πολύ ωραία μάζα η οποία παρέπεμπε σε πουρέ και το άπλωσα σε όλα μου τα μαλλιά αφού τα είχα βρέξει. Οπότε πήρα το πινέλο και άρχισε σιγά σιγά να το περνάω σε όλο μου το μαλλί. Το έβαζα μέσα σε μια σακούλα ή ένα σελοφάνο, ό,τι έχετε. Πρέπει να το κάνετε γιατί διατηρεί την θερμότητα και την υγρασία στα μαλλιά και το προϊόν δουλεύει ενώ εσείς βλέπετε τηλεόραση ή σερφάρετε στο ίντερνετ. Το άφησα μια ώρα και τα πήγα τελικά να τα ξεβγάλω με ζεστό νεράκι. Έγινε πάλι αιματοχυσία στο μπάνιο, οπότε κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δραστική. Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά δεν μου ξέρανε καθόλου το μαλλί, αλλά επειδή άκουσα ότι υπάρχει πιθανότητα να σας το ξεράνει, ούτως ή άλλως θα βάλετε μετά μάσκα. Βγήκε πάρα πολύ χρώμα και ήμουν πλέον σε μια φάση που λέω είμαι έτοιμη, νομίζω ότι είναι πολύ καθαρά τα σημεία για να μπορέσει να δουλέψει πάνω η κομμότια και κλείσαμε ραντεβού για να πάω να τα κάνω. Τώρα, σε όλο αυτό το ενδιάμεσο, επειδή όπως και να έχει και να είναι φυσικά αυτά τα συστατικά που σας λέω, φυσικές εργασίες, πάλι το μαλλί υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωρηθεί, κάθε βράδυ λουζόμουν με λάδια. Σημασία έχει το μαλλί να το προετοιμάσεις, να πάρει όσα πιο πολλά θρεπτικά συστατικά μπορεί, ούτως ώστε όταν πας να κάνεις μια τέτοια δύσκολη διαδικασία χημική, να μπορέσει το μαλλί να είναι ενυδατωμένο και λίγο παραπάνω προστατευμένο από το να πας έτσι. Οπότε πολλές μάσκες και πολλά λάδια και το έκανα αυτό περίπου για 3 εβδομάδες, τόσο κράτησε. Τώρα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι λάδια έβαζα, θα σας πω για να ξέρετε. Αρχικά χρησιμοποιούσα το Monoi Oil, σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το προϊόν. Είπα ότι θα σας κάνω βιντεάκι αφιερωμένο γι' αυτό, αλλά συνέχεια το αναβάλω γιατί κάτι δεν μου βγαίνει, θέλω να σας πάρω και δωράκι κτλ. Τέλος πάντων, δεν τις παρούσα, το κάνω κάποια στιγμή, δεν αθετώ τις υποσχέσεις μου. Είναι από Hey Poa, είναι ένα καταπληκτικό λάδι, είναι το μυστικό ελιξίριο της Πολυνησίας εκεί των κοριτσιών. Το χρησιμοποιούν τρομερά πολύ στα μαλλιά και στο δέρμα τους. Έχει πολύ έντονες αντιδιοξιδωτικές ιδιότητες και είναι πάρα πολύ μυδατικό, ενώ παράλληλα δεν αφήνει αυτή την αίσθηση του πολύ λαδωμένου, έγινε πολύ λεπτόρευστο και απορροφάται σχετικά γρήγορα και στη συνέχεια 3 μέρες πριν πάω στο κομμωτήριο έπιασε στα χέρια μου το λάδι καρύδας. Τώρα λοιπόν, εγώ το πήρα από το Encarpo, είναι κάτι καταστήματα που υπάρχουν πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι έχουν και online shop, θα το ψάξω και θα σας το γράψω από κάτω και έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι 100% οργανικό, βιολογικό κτλ. Όμως μπορώ να πω ότι τις 3 φορές που το έχω βάλει τέλος πάντων στα μαλλιά μου δεν υπάρχει ενυδάτωση, είναι καταπληκτικό. Λάδι καρύδας βάζετε στα μαλλιά σας και στο δέρμα σας άφοβα. Είναι καλύτερο και από τα πιο ακριβά και επαγγελματικά προϊόντα κατά τη δική μου φυσικά κρίση. Νομίζω σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να πω σχετικά με το τι έκανα εγώ πάνω στα μαλλιά μου. Καλή επιτυχία σε όσους και όσες το επιχειρήσετε και μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε μήνυμα, φωτογραφία, οτιδήποτε για να μου δείξετε την πρόοδό σας και πώς θα πάτε. Και οποιαδήποτε πορεία φυσικά μπορείτε να μου σχολιάσετε, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Γιατί μπορεί κάτι να παρέλειψα, γιατί μπορεί κάτι να μην διευκρίνησα καλά. Οπότε εδώ είμαστε, ξέρετε ότι απαντάω σε όλα τα σχόλια και όλα τα μηνύματα ούτως ή άλλως. Στείλτε μου άφοβα μηνυματάκια άμα έχετε οποιαδήποτε απορία. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να περνάτε, να έχετε πάρα πολύ καλά. Φιλάκια!